Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Δεν, νομίζω πως δεν. Εγώ κάνω τόσα χρόνια εκπομπή για να μπορέσω επιτέλους να κάνω την πρεμιέρα που μας αξίζει όλους. Καλώς ήρθατε, Ζεύγος Μαυρικίου. Ωραίο, ωραίο. Μάτα. Να έτσι. Ρωτήσω κάτι. Θέλω κάτι να πουλήσω από αυτά που φοράτε αρχικά. Τι είναι αυτά, παιδί μου, τι είναι. Αυτά είναι ένα ζευγάρι που παντρεύεται στο Μαυρίκιο, φοράει αυτά. Α! Σαν να παντρευτήκαμε στο Μαυρίκιο. Και πάλι δεν με καλέσατε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Εκεί θα ήθελα να έρθω. Πείτε μου λίγο, αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε καλά, που σε κλείσαμε και σε ξανανοίγουμε. Τι να κάνω. για πάντα καλεσμένοι εδώ. Πώς περάσατε στο ταξίδι, πείτε μου λίγο. Πώς ήτανε, πάρα ήταν πολύ αυτό που φανταζόσασταν. Θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, κάτι. Επειδή είστε συνέχεια μαζί, θα μου πεις είμαστε ζευγάρι, το καταλαβαίνω. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι είστε παραπανήσια συνέχεια μαζί. Ναι. Τι ήταν το διαφορετικό δηλαδή που πήγατε. Πάλι μαζί ήσασταν, ας πούμε. Ναι. Αλλά πια άλλαξε κάτι ενώ στο μέσα. Ωραίο. Όχι, εγώ νομίζω δεν άλλαξε κάτι στο μέσα. Νιώθουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά ζήσαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ρε, είναι οριακά ζάχαρο. Άστα, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση σε αυτό που λες, γιατί έχουμε ένα σπίτι στην Αθήνα και ένα σπίτι στην Κύπρο που έχουν από 7 μπάνια και πάλι στο ίδιο μπάνιο πάμε. Εγώ θα φύγω αυτή τη στιγμή, το νιώθω. Δεν έχω λόγο να καθίσω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ περίμενα πώς και πώς να έρθείτε. Ο γάμος πώς πήγε, ρε παιδιά. Τέλειος. Αυτό το 48 ώρες που ήσασταν ξαπλωμένοι, φαντάζομαι, όπως το καταλαβαίνω, τα άβαλα από την κούραση. Με διαλύματα. Α, όχι, χειρότερα. Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο σε εμάς είναι πάρα πολύ αγαπημένο και το κάνουμε σε ανθρώπους που έχουν χιούμορ και γερό στο μάχη. Είστε και οι δύο σε αυτό μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν κάποια φαγητά τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτά που λένε. Έχουν διάφορα. Ναι, υπάρχει πολύ φαντασία. Όχι, αυτό είναι στο χέρι σας. Εγώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και από εκεί και πέρα, αν απαντήσετε την ερώτηση, θα τρώω εγώ κάτι που θα επιλέγετε. Και αν δεν απαντήσετε, θα τρώτε εσείς κάτι που επιλέγω εγώ. Άκου τώρα, τι ωραία μοιρασμένα. Μπράβο, μπράβο. Τώρα δεν θέλω να τα. Τι έχεις δίπλα σου, τι έχεις δίπλα σου. Ωραία, ναι, εντάξει, κλείστο. Ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη Μιλάιρα. Αυτό είναι για να κάνουμε μετό. Αυτό είναι για να κάνετε μετό. Γιατί περιμένουμε να κάνετε. Περιμένουμε, αγάπη μου, να κάνετε. Περιμένουμε. Είναι πρεμιέρα, θέλουμε κάποια αναπαραγωγή. Πρέπει να κάνετε έναν μετό. Αν είναι καλή, καλεσμένη. Δεν μπορώ, δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Θα ρωτήσω πρώτα την Μιλάιρα, όπως καταλαβαίνεις. Αλήθεια, πες εδώ. Για να μην φας. Αν πω αλήθεια, δεν τρώω. Όχι. Τι. Όχι, δεν τρως, τρώω εγώ. Α, εντάξει. Πρόσεξε την πορεία σου. Σας παρακολουθώ από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, θα περάσω στη Βέρα στο δεξί, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, το οποίο είναι onion rings, φυστικό βούτυρο, τυροκαυτερή και δάκρυα σοκολάτας από χαρά. Δάκρυα χαρά σοκολάτα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, η Λάιρα, θα ήθελα να μου πεις το όνομα μιας διάσημης που θα δεχόσουν να σε απατήσει ο Μαυρίκιος. Γελάει, γιατί αυτός έχει στο μυαλό του, η άλλη δεν έχει. Τώρα, άμα δεν θυμάσαι, να φέρω το μαχαιροπύρουνα. Το είχε πει σε κάποια εκπομπή, φαντάζομαι. Όχι, όχι, δεν το έχει πει πουθενά. Ετοιμάσου. Να σερβιρώ. Με ποια διάσημη, παιδί μου, θα δεχόσουν να σε απατήσω. Πες. Μην την πιάζετε, μην την πιάζετε. Στο κεφάλι θα μου το φέρει. Πες. Μην την πιέζετε. Με τη Φουρέιρα. Ναι, ωραία. Ωραία, ναι, το δεχόμαστε. Και εγώ δέχομαι. Με τη Φουρέιρα δέχομαι κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, τι έχει μέσα φυστικό βούτυρο. Καλή όρεξη, Νίκο. Ευχαριστώ, ρε μωρά, να είστε καλά. Που μας έφερες μεσημεριάτικα εδώ για Onion Rings. Σταμάτα. Όχι, όχι. Τα δάκρυα με την τυροκαυτερή. Είναι λάθος, να ξέρετε. Είναι λάθος. Που τρώει. Γιατί το είπα εγώ, πρέπει να μην τρώει κανείς. Α, ναι. Είσαι σίγουρη, χάνεις. Ευχαριστώ. Τέλειο, ναι. Ωραία. Πολύ εντυπωσιακό. Μαυρίκιε. Άμα δεν απαντήσεις, θα φάω γαμοπύλαφο. Το έχω δει για να φτύσω, να το κρατάω για σας μετά. Το φυσικό βούτυρο, παιδιά, με το Onion Ring, τι ιδέα! Έχετε βιντεοσκοπήσει ερωτική σας σκηνή, στιγμή και σκηνή. Αυτός γαμοπύλαφο είναι, θα φας. Είναι ένας μύθος που αιωρείται, δεν μπορώ να τον καταρρύψω τώρα αυτό το μύθο. Τι εννοείς? Τι μου λέει ο καλεσμένος μου, ρε παιδιά. Ωραία, αφού είσαι σε αυτή τη διάθεση, να σε ρωτήσω κάτι.
όταν γίνονται αυτές οι στιγμές που είναι ο μύθος, επειδή είσαι και σκηνοθέτης, ναι, το προβάρεις πριν, δηλαδή βλέπεις τα πλάνα, ή ας σηκώνουμε ένα κινητό, ή το φτιάχνεις με ένα ωραίο φως, γιατί είστε και λίγο της περιποίησης. Ναι. Λίγο τικ, λίγο τοκ, ενώ κάπως μήπως είναι support, ενώ ναι, δηλαδή το ετοιμάζεις ή σου έρχεται, εγώ και έχω όσο σου μιλάω. Το βλέπω. Η κυρία είναι εδώ. Ναι. Έχει δακρύσει το μάτι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, υπάρχει αυτορμητισμός ή απλά είναι, ρε παιδί μου, επειδή θες να έχεις ένα ωραίο πρόγραμμα, να είναι περιποιημένο, αν κάποια στιγμή βαρεθείτε ένα απόγευμα, να βάλετε να δείτε Τετάρτη βράδυ. Mm-hmm. Να είναι ωραίο δηλαδή Netflix. Τελείωσες. Ναι. Θα πάω. Μπράβο. Λοιπόν, το γαμοπύλαφο που είναι το πιο ελαφρύ εδώ πέρα, το οποίο έχει ρύζι, τόνο που ταιριάζουν, λευκή σοκολάτα που δεν ταιριάζει και μπούκοβο. Μπούκονε. Τρώει μπούκοβο. Έλα, πάρε λίγο στην άκρη, αλλά θέλω να πάρεις από όλα τα layers. Από όλα τα layers, μάλιστα. Ωραίο. Α, είναι από αυτή που στερεοποιείται τη σοκολάτα. Ναι, γιατί το έχουμε από όταν φύγατε. Κοίτα, για το μαυρίκιο. Αυτά δεν χαλάνε, δεν χαλάει, παιδί μου, το μπούκοβο. Εντάξει, πάει. Πήγε. Πάει. Πάμε. Πάει. Έτσι, πάει, πήγε, έτσι, έγινε, έφυγε. Μα έχεις πάρει κι εσύ, αυτό πια είναι μαχητής πια, αυτός δεν είναι σύζυγος. Ωραία, κατάπινε. Συνέχισε εσύ. Α, του άρεσε. Έλα, μας ευθυλίσει ήρθε. Λοιπόν, η Λάιρα. Η Λάιρα. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, αν δεν απαντήσεις, θα φας, επειδή σε βλέπω του γλυκού, θα φας το τσέρι-τσέρι, το οποίο τσέρι-τσέρι, φέτα, κεράσια, γαρίδες και κέτσαπ. Δεν είναι κάτι ωραίο. Μην είσαι χαζή, φάτο. Η Λάιρα, πιο χαρακτηριστικό του μαυρίκιου, δεν, είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση, γι' αυτό θα φας, δεν θα ήθελες να έχει το παιδί σας. Θες να τα έχει όλα, αλλά ποιο δεν θα ήθελες. Το παιδί μας. Το αγέννητο παιδί σας, που αυτή τη στιγμή η κοπέλα κουβαλάει στην κοιλιά της. Θα πάω. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Όχι, εμείς λέμε ψέματα εδώ έτσι κι αλλιώς. Λέμε ψέματα. Θα φας. Θα πάει. Αμάν, τι αγάπη πια. Δυνατή και η κουταλιά που παίρνει η κοπέλα. Δεν cheesecake, μην ξεγελιέσαι. Και γαρίδα θέλω. Και κεράσι θέλω. Και κεράσι έτσι αύριο. Για φάε. Ωραίο. Έλα. Ωραία. Όλο μέσα. Έλα, αγάπη μου, όλο μέσα. Εγώ παρετούμε, παρετήθηκα μόνο. Έλα. Ωραίο. Τι τρώνε αυτοί σπίτι, τους αρέσουν όλα καλά. Μαγειρεύεις. Μαγειρεύεις τόσο ωραία. Τόσο ωραία όσο εσύ. Αλλά τώρα σε εμπνέουμε για το επόμενο φαγητό. Θα το καταπιείς, θα το φτύσεις. Ρέπα. Συγγνώμη. Αλλά είναι αυτές οι εκφράσεις. Αυτό εδώ μπροστά που δεν βλέπω τι είναι. Νηφική κουάφ, σου έρχεται. Δεν είναι και τόσο άσχημο. Ναι, εσείς δεν είστε στα καλά σας. Δεν μπορεί να μην. Εγώ ακόμα και έχουμε με την τροκαυτερή. Εν πάση περιπτώσει. Μαυρίκιε. Όχ. Μπράβο στην ομαδάρα, συγχαρητήρια. Σου έρχεται. Όχι, σου έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια, γιατί και εσείς έχετε. Τα λέμε. Το παιχνίδι λάθος τελικά με τα παιδιά αυτά, γιατί θα φάω. Δεν θέλω να το φάω αυτό. Άκου, θα το φας. Όχι. Άκου. Αυτό τι. Αυτό εδώ πέρα τώρα η κουάφ, να ξέρεις, επειδή σε βλέπω, το βλέπεις μέσα στα μάτια, έχει αυγά τηγανιτά που τρώμε όλοι με φιδέ, κατά ύφη και wasabi. Όχι wasabi. Έχει wasabi. Γιατί έχουμε προφορά ξαφνικά ειδική. Έχει wasabi. Έχει wasabi. Πρέπει να απαντήσω. Α, ναι, τέλειο. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις πόσες φορές έχεις κλάψει στο γαμήλιο ταξίδι. Αυτό ήταν κάτω από τη μέση το χτύπημα. Μα γι' αυτή έγινε και η ερώτηση. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή. Πόσες φορές. Γι' αυτό πέφτουν όλες οι καλές ερωτήσεις σε σένα. Όλες οι καλές απαντήσεις. Θα φας την κουάφ. Έριξα 14 κλάματα σε 14 μέρες. Και αυτό προγραμματισμένο το βρίσκω. Δεν σου έχει τύχει να κλάψεις δύο φορές, δηλαδή. Είναι πρόγραμμα. Δεν είχαμε χρόνο. Δεν προλαβαίναμε. Θα είμαι πολύ ειλικρινής για να δεις ότι είμαι όντως ειλικρινής. Όχι, δεν είμαι υπέρ του πάνω από μία φορά τη μέρα. Μπράβο το παιδί, επιτέλους. Μα λυσάνε και τρέχουν. Και τώρα φάε. Ορίστε. Αγγελική μου, να ξέρεις ότι. Βγάμε κανταήθια και wasabi. Σε περιμένει παρέτηση. Είπα εγώ να φάω άμα δεν απαντάνε τα παιδιά, αλλά δεν είχατε τα φαγητά. Από όλα θέλουμε να βάλεις, έτσι. Ναι, αγάπη μου, ναι, βέβαια, φυσικά, μωρό μου. Φυσικά. Έξτρα wasabi. Τι πολύ. Έχετε βάλει wasabi παντού, νομίζω και στα μάξιμα.
Κοίταξε τώρα, θα περάσω. Από κάτω, τι έχει από κάτω. Τι έχει. Σκάψε. Ναι, και καλά, και καλά. Και καλά από το πλάι το πας. Όχι, γιατί αυτό το πρωί ήρθαν, ήταν πολύ στιτά. Πάρε και λίγο κρόκο. Αυτό λίγο κατά ύφη. Φυσικά λίγο κρόκο, ο οποίος πιάνει για να το βάλω καρφίτσα. Αυτό το βλέπω. Γουασάμπι δεν βλέπω, Νίκο. Γουασάμπι, ρε μωρό μου, δεν... να λίγο εκεί στη γωνίτσα. Έτσι. Έχω να κάνω και άλλη εκπομπή, εγώ. Εντάξει, δεν θα φύγω μαζί σας. Φάτο. Δεν χάνεις. Δεν το μοιράζομαι. Έλα. Μπράβο! Γιατί δικαίωμαι με το wasabi. Λοιπόν, η Λάιρα. Μην απαντήσεις, τα φας. Έχω φάει όλο το τραπέζι. Έλα. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Αυτό το ψάρι δεν το πώς λέγεται. Αντσουγιά. Όχι, πώς λέγεται πάνω το τίτλο. Γλυκιά, μάνα και αδερφή. Γυναίκα, μάνα και αδερφή. Γυναίκα, μάνα και αδερφή. Ωραία. Λίγο, δύο, τρεις. Δώστε το όλο. Δεν τρώω, παιδιά, αυτό το ψάρι. Ξέρεις τι σου αρέσει η μπανάνα, το σαν φρούτο. Μπανάνα μπορώ να φάω. Θα φας μπανάνα, αλλά θα φας παρέα όμως, κατάλαβες, είναι με ραβιόλες. Ποιες είναι οι ραβιόλες. Μου έρχονται δύο από το κοντρόλ. Κυπριακές. Αυτές ποιες είναι οι ραβιόλες. Ωραία, μουστάδα και μπανάνα. Η Λάιρα. Μάλιστα. Άκου. Α, έχω κι άλλο. Όχι. Έχω κι άλλες εδώ. Α, έχω κι άλλες. Ξαφνικά λοιπόν, ποιος διάσημος καλεσμένος ήρθε στο γάμο, δύο-τρεις δεν ήρθαν δηλαδή, διάλεξα ποιος, και δεν σας έφερε δώρο. Στο κόκαλο. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν μπορώ να εκθέτω τον κόσμο. Έλα φάε μωρό μου, δεν βγαίνει. Α, τρόμαξα μωρέ, Στέλιο. Έχω τρίχες. Θα φάω, αλλά θα το φτύσω. Τώρα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. Δες τώρα πως, για κόψε. Έλα, μυρίζει ωραία, παιδί μου. Δεν το καταπίνω. Όλα θα τα πει. Τώρα θα τα πει. Όλα θα τα πει, είπε ο άλλος. Όλα. Γίνεται μετά, δεν έχεις κάτι. Έλα. Κλείνεται ενώ για τη σεζόν. Έλα, αγάπη μου, έλα μωρό μου. Πιάσε εκεί. Πάμε, παιδί. Το βάζω και το φτύνω, να ξέρεις. Ναι, όλα έτσι κάνουμε στην αρχή. Πάμε. Για φτύσε μετά. Νίκο. Μπράβο, έλα. Μπράβο. Μπράβο. Συγγνώμη, είναι αντιτηλεοπτικό. Είναι αντιτηλεοπτική όλη η εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε, ωραία, τέλεια. Πείτε μου τώρα κάτι. Ετοιμάζετε εσείς κάτι. Ετοιμάζετε κάτι. Θα μου το πείτε, θα το πω εγώ. Όχι. Όπα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όπως δεν μπορούν να πούν και άλλοι συνεργάτες της εκπομπής ακόμα. Γιατί ξέρουν κάτι για τους δικούς μου. Λες, ετοιμάζετε πράγματα. Να ρωτήσω, θα σας δούμε τώρα, δεν θα σας δούμε κάπου για, ναι, για λίγο, αλλά μετά για πολύ. Για διάφορα. Πολύ λίγο διάφορα. Θα μας δείτε. Πολύ λίγο. Εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί το καλοκαίρι, θυμάστε, πριν παντρευτείτε ακόμα. Ναι. Που μου είχατε πει ότι θέλουμε, α, μπορεί σε μένα σε κάποια άλλη εκπομπή και να το έχω σχολιάσει, δεν έχει σημασία. Για πες. Ότι, συγγνώμη, είναι τυροκαυτερή, ότι θέλετε κάπως να κάνετε ένα λίγο σποτ για να δείτε για παιδί και τα λοιπά. Εγώ παρακολουθώντας το πρόγραμμα και τις φήμες, επαναλαμβάνω, που ακούω, δεν βρίσκω κάποιο χρόνο. Πήγε το project λίγο πίσω. Ναι, θα το έχουμε τώρα πολύ σοβαρά θέματα να βρούμε και να λύσουμε και να δουλέψουμε. Έχουμε αρκετές προτάσεις. Τις περισσότερες τις ξέρεις, τις άλλες θα τις μάθεις. Ωραία. Κάποιες θα σε ξαφνιάσουν. Τι? Θα σε ξαφνιάσουν, σίγουρα. Αυτές που θα με ξαφνιάσουν, κάποια από αυτές θα συμβεί ή απλά θα με ξαφνιάσουν σαν πρόταση. Όχι, θα σε ξαφνιάσουν νομίζω, γιατί μάλλον θα συμβούν. Θα συμβούν. Ρε παιδιά, και να ρωτήσω τώρα κάτι. Θα μου πείτε λίγο πολύ γρήγορα για να σας αποχαιρετήσω. Να μου πείτε πολύ γρήγορα το 24ωρό σας. Πολύ έτσι, πολύ επιγραμματικά. Θα φύγουμε, εγώ δεν έχω χορτάσει. Αγάπη μου. Αυτά μπορούμε να τα στείλουμε πακέτο. Πακέτο! Και εμείς θα στείλουμε και εσάς. Πείτε μου λίγο γρήγορα. Κοίταξε, ξυπνάμε το πρωί. Εννοώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι. Εγώ πιστεύω ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα τελείωτα. Ναι, τρέχουμε. Να σας ζητάνε από εκπομπές, να μιλήσετε. Εγώ συνεχίζω τέταρτη χρονιά στο ΙΕΚΑΛΦΑ, όπως ξέρεις, εκεί με τους μαθητές μου. Φυσικά, φυσικά. Γιατί εκεί γνώρισα και το κορίτσι μου. Και πρέπει να πηγαίνεις εκεί συχνά. Γιατί είναι γνωριμιών. Τέλεια. Και μου είπαν, μάλιστα, μου είπε ο κύριος Ξινής, ότι θα δώσουμε σήμερα και μια υποτροφία σε ένα φίλο που θέλει να σπουδάσει. Εδώ! Τώρα, ναι! Τώρα, ναι! Μπράβο!
Δωρεάν σπουδές για 2 χρόνια στο ΙΕΚ Α Υποκριτική. Έναν ηθοποιό. Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι. 2-3 μήνα μυθοποιεί να το κρατάμε. Ναι. Γίνεται κι άλλοι. Να μας στείλουν τώρα στα social τα δικά σου, τα δικά μου που θέλουν. Όχι, να τους το πούμε, περίμενε. Να το κληρώσουμε. Στα δικά τους. Στα δικά μας. Ναι. Εδώ. Εντάξει. Έχετε κοινό λογαριασμό. Όχι, ο καθένας δικό του. Δεν θα κάνετε και ένα κοινό. Κοίτα τι ιδέα μας έδωσε, μωρέ. Λοιπόν, εγώ σας ξαναπεριμένω. Ας περάσουν οι μήνες να πάτε και στις άλλες εκπομπές, μην έχουμε θέματα. Έχουμε και αυτό. Και με το καλό, πιστεύω ότι θα υπάρχουν και λόγοι για να έρθετε εδώ, να τα πούμε, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε πολύ ωραία. Ήταν μεγάλη χαρά ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Λάιρα Μαυρικίου πια.